Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 375, εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 420.670, εκ των οποίων το 51,2% αφορά άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 41 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 618 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 12, ενώ από την έναρξη τη επιδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 12.646 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι είναι 238. Η διάμεση ηλικία του είναι τα 67 έτη. Το 84% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.657 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 46. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 55 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 43 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατεγράφησαν τρία κρούσματα, από ένα σε Εύρο, Ξάνθη και Ροδόπη.